Μνήμες από την τραγωδία της Δευτέρας Μαΐου 2020 στα Νόγια, όπου είχαν βρει φρικτό τέλος ο 63χρονος μαντιναδολόγος Λευτέρης Καλομήρης και ο 30χρονος συγχωριανός του Γιώργος Ξυλούρης, επρόκειτο να έρθουν σήμερα ξανά στο προσκήνιο με τη δίκη της πολύκρωτης υπόθεσης που είχε συνταράξει το Πανελλήνιο. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Χανίων κάθεσε ο 30χρονος γιος του Λευτέρη Καλομήρη, ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε θανάσιμα τον συγχωριανό του. Ο νεαρός άνδρας αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της παράνομης οπλοκατοχής, οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Η ακροαματική διαδικασία, αν και ξεκίνησε κανονικά το πρωί, εν τούτης οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής ζήτησαν την αναβολή της, λέγοντας ότι μέλη της οικογένειας Ξυλούρη δεν μπορούν να παρευρεθούν και ούτε είχαν εξουσιοδοτήσει τους δικηγόρους λόγω προβλημάτων υγείας. Παράλληλα, επικαλέστηκαν προβλήματα μετακίνησης, δεδομένου ότι τα Νόγια παραμένουν σε βαθύ κόκκινο. Η υπεράσπιση διαφώνησε με το αίτημα, ενώ η έδρα, αν και απέρριψε το αίτημα της πολιτικής αγωγής για αναβολή, εντούτοις ανακοίνωσε ότι η ακροαματική διαδικασία διακόπτεται και θα συνεχιστεί στις 12 Απριλίου. Στα δικαστήρια Χανίων πάντως τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντια, καθώς το Μέγαρο ήταν κυριολεκτικά ζωσμένο από αστυνομικούς, ενώ οι συγγενείς των δύο πλευρών χωρίστηκαν σε διαφορετικούς χώρους. Θυμίζουμε ότι ο 30χρονος κατηγορούμενος εξ αρχής είχε υποστηρίξει ότι πυροβόλησε θανάσιμα τον Ξυλούρη όταν διαπίστωσε ότι ο πατέρας του είχε πέσει νεκρός έξω από το σπίτι τους από τα πυρά του. Ενώ τα αποτελέσματα της βαλιστικής εξέτασης στα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελλάς φέρεται να επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό του κατηγορούμενου.